Geschosse, die vom Geheimnis umgeben waren, sind unterwegs. So zogen sie in der Nacht, so brausen sie jetzt wieder im ersten Licht des Morgens. Ο Ρόμελ πιστεύει πως οι επιθέσεις με Βιέννα έχουν αρκετά πλεονεκτήματα. Στις 18 Ιουνίου γράφει στη σύζυγό του: «Οι επιθέσεις από μεγάλη απόσταση μας έχουν ανακουφίσει αρκετά». Εκείνη την Κυριακή, στις καθημερινές πλέον επιθέσεις εναντίον του Λονδίνου, μία ρουκέτα χτυπάει την εκκλησία στους στρατώνες του Wellington, στο κέντρο της πόλης. Πάνω από 120 θα χάσουν τη ζωή τους την ώρα της λειτουργίας. Οι σύμμαχοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τη νέα απειλή. Τη Δευτέρα στις 19 Ιουνίου, η Βασιλική Αεροπορία θα χτυπήσει τις εγκαταστάσεις στο Βάτεν και θα καταστρέψει πολλές ρουκέτες που ήταν έτοιμες για εκτόξευση. Η Αεροπορία των Συμμάχων θα χτυπάει πλέον μαζικά τις εγκαταστάσεις στον Βιέννα. Εκείνη την ημέρα, μια δυνατή θύελα προκαλεί μεγάλες ζημιές στο τεχνητό λιμάνι των Βρετάνων στην Γκόλτ και καταστρέφει ολοσχερώς το αμερικάνικο στην Όμαχα. Η ροή των ενισχύσεων θα διακοπεί για τρεις ημέρες. Τα νέα είναι ευχάριστα για τον Χίτλερ. Αλλά αυτό το τριήμερο τον απασχολεί το ανατολικό μέτωπο. Οι Σοβιετικοί πυροδότουν 50.000 εκρηκτικά στις κύριες γραμμές ανεφοδιασμού των Γερμανών. Την ίδια ώρα, 140.000 παρτιζάνοι χτυπάνε τις γερμανικές δυνάμεις δυτικά του Βιτέψκ και νότια του Πολότσκ. Αυτό που συμβαίνει αυτό το τριήμερο είναι η εισαγωγή για την μεγάλη Σοβιετική επίθεση που ξεκινάει στις 22 του μήνα. Με περισσότερες δυνάμεις από όσες διέθετε ο Χίτλερ το 1941, οι Σοβιετικοί ξεκινούν την επιχείρηση Μπαγκρατιών στην επέτειο των τριών χρόνων από την έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Τα μεσάνυχτα της 20ης Ιουνίου, ο αριθμός των συμμαχικών στρατευμάτων στην Νορμανδία έχει φτάσει το μισό εκατομμύριο. Ο στρατάρχης Von Hunstedt έχει ακόμα αμφιβολίες για το αν η απόβαση στην Νορμανδία είναι η πραγματική επίθεση. Στις 25 Ιουνίου συντάσσει την εβδομαδιαία έκθεσή του και αναφέρεται στην ανύπαρκτη πρώτη ομάδα στρατιών των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, όπως πίστευε, βρισκόταν ακόμα στη Βρετανία, έτοιμη για απόβαση. Στις 18 Ιουνίου, οι Αμερικανοί φτάνουν στο Μπαρνεβίλ, στο δυτικό άκρο της Χερσονήσου, και σε μία εβδομάδα βρίσκονται έξω από το Σεμπούρ. Ο Γερμανός διοικητής, στρατηγός Φον Σλίμπεν, κάνει έκκληση στον Ρόμελ να του επιτρέψει να παραδοθεί. Ο Σλίμπεν εξηγεί πως «έχουμε 2.000 τραυματίες που δεν μπορούν να γιατρευτούν. Είναι απαραίτητο να θυσιάσουμε και όσους απέμειναν». Ο Ρόμελ απάντησε πως σύμφωνα με τις διαταγές του Φίρερ πρέπει να πολεμήσετε μέχρι τον τελευταίο. Εκείνη την ημέρα, πάνω από 100 μαχητικά της Luftwaffe ξεκινάνε από τις βάσεις του στη Γαλλία προς υποστήριξη των δυνάμεων στο Σεμπούρ. Όλα αναχαιτίστηκαν, ενώ το ναυτικό των συμμάχων βομβαρδίζει τους Γερμανούς από τη θάλασσα. Ο Σλίμπεν και οι άντρες του, που υπερασπίζονται το Σεμπούρ, βγαίνουν από την πόλη με λευκή σημαία. Την ίδια ημέρα στη Γερμανία εκτελέστηκε ο γιατρός και ζωολόγος Βάλτα Αντ. Το έγκλημά του ήταν πως μετά από μια πολύ βαριά επιδρομή των συμμάχων είχε σχολιάσει: «Αυτό είναι το τέλος του Τρίτου Ράιχ και οι ένοχοι μπορούν τώρα να τιμωρηθούν». Ο Χίτλερ θα συναντηθεί ξανά με τους δύο στρατάρχες. Ζητάει από τον Hunstedt να ξεκινήσει στρατοδικείο εναντίον όσων θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την παράδοση του Σεμπούρ. Ο διοικητής της 7ης στρατιάς, στρατηγός Ντόλμαν, αυτοκτονεί με δηλητήριο την ίδια νύχτα.
προσπαθούν να τον πείσουν, να δει τι πραγματικά συμβαίνει. Ο Φίρερ ήταν ψυχρός και απότομος, απέναντι στους δύο στρατάρχες, απορρίπτοντας όλες τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια βυθίστηκε σε ένα μακρύ μονόλογο για το πώς θα κέρδιζε τον πόλεμο με τα νέα θαυματουργά όπλα. Ο λόγος του Χίτλερ χάνονταν μέσα στις φαντασιώσεις του. Μετά από δύο ημέρες, ο Γούνστεντ αντικαταστάθηκε ως διοικητής των δυνάμεων στη Δύση από τον στρατάρχη Φον Κλούγκε. Ο Μοντγκόμερι ήλπιζε να πάρει την Γκάν στις 6 Ιουνίου. Όταν απέτυχε, εξαπέλυσε τρεις επιθέσεις για να καταλάβει την πόλη. Την επίθεση των Καναδών σταμάτησε η 12η Μεραρχία Πάντσερ των SS στις 7 και 8 Ιουνίου. Η επίθεση με τεθωρακισμένες δυνάμεις στα δυτικά της Καν στις 13 Ιουνίου αποκρούστηκε από ένα από τα λίγα τάγματα αρμάτων μάχης Τάιγκερ που υπήρχαν στην Νορμανδία. Η μεγάλη επίθεση ήρθε στις 26 Ιουνίου με την κωδική ονομασία Epsom. Αλλά οι Βρετανοί θα αντιμετωπίσουν την 9η και 10η Μεραρχία Πάντσερ των SS. Μετά από 5 ημέρες σκληρής μάχης και πάνω από 4.000 απώλειες, η επιχείρηση Epsom σταματάει. Όμως οι Γερμανοί ανησυχούν περισσότερο για το ανατολικό μέτωπο. Όλες οι διαθέσιμες εφεδρίες θα πάνε ανατολικά και οι δυνάμεις στην Νορμανδία δεν μπορούν πλέον να υπολογίζουν σε σημαντικές ενισχύσεις. Η ανικανότητα των Βρετανών να καταλάβουν την Καν οδηγεί στην καταστροφή της. Στις 7 Ιουλίου, η ΡΑΦ βομβαρδίζει την πόλη με 2.500 τόνους βομβών. Μετά τις αεροπορικές επιδρομές, μία καναδική και δύο βρετανικές μεραρχίες πλησιάζουν αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν το κέντρο της πόλης και σταματάνε στα περίχωρα. Οι Βρετανοί θα προσπαθήσουν ξανά μετά από 11 ημέρες. Στις 18 Ιουλίου, η Νορμανδία θα δει την πιο βαριά αεροπορική επιδρομή μέχρι και σήμερα. Τα συμμαχικά αεροσκάφη αδειάζουν πάνω από την Καν 6 εκατομμύρια κιλά βόμβες σε ένα ανελέητο carpet bombing. Οι γερμανικές δυνάμεις που βρίσκονται ακόμα μέσα στην πόλη είναι σε κατάσταση σοκ. Τα άρματα τους είναι αναποδογυρισμένα μέσα στα χαλάσματα και οι αμυνόμενοι προσπαθούν να οργανωθούν μέσα στα συντρίμμια που κάποτε ήταν η Καν. Μέχρι το μεσημέρι, τα βρετανικά τάγκς βρίσκονται στα μισά του δρόμου και όλα δείχνουν πως αυτή τη φορά οι Βρετανοί θα πετύχουν το στόχο τους. Όμως αυτό που συνέβη στη συνέχεια είναι πως για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές ικανότητες αντοχής και αυτοσχεδιασμού του γερμανικού στρατού. Ο Φον Λουκ, διοικητής συντάγματος της 21ης Μεραρχίας Πάντσερ, φτάνει στο πεδίο της μάχης κατευθείαν από την άδειά του στο Παρίσι και συντονίζει βιαστικά την άμυνα. Οι άνδρες του μηχανικού ανεβαίνουν στο ύψωμα και τα γερμανικά τάγκς παίρνουν θέσεις μάχης. Καθώς τα άρματα μάχης άρχισαν να αναπτύσσονται, δέχονται πυρά αντιαρματικών από το ψηλό έδαφος. Τα προπορευόμενα τάγκς τυλίγονται στις φλόγες. Το 23ο Σύνταγμα Ουσάρων που ακολουθεί έχει την ίδια τύχη. Ένας Βρετάνος στρατιώτης περιγράφει πως παντού πληγωμένοι και φλεγόμενοι άνδρες έτρεχαν και προσπαθούσαν αγωνιωδώς να βρουν ένα μέρος να καλυφθούν.
ενώ μια ανελαίτη βροχή από διακριτικά βλήματα έπλητε τα άρματα μάχης. Από τη μεγάλη φάλαγγα τεθωρακισμένων που είχαν προχωρήσει στη μάχη εκείνο το πρωί, 106 άρματα μάχης βρίσκονταν τώρα κατεστραμμένα στα χωράφια με το καλαμπόκι. Στην πραγματικότητα, μόνο η 11η Μεραρχία Τεθωρακισμένων είχε χάσει 126 τάγκς. Η Τεθωρακισμένη Μεραρχία Φρουρών είχε χάσει άλλα 60. Ο Τσόρτσιλ και ο Άιζενχάουερ αρχίζουν να χάνουν την υπομονή τους. Ο Μοντγκόμερι είχε μία έντονη λογομαχία με τον Τσόρτσιλ, προσπαθώντας να τον πείσει πως δεν θα αργήσουν να φανούν τα αποτελέσματα των σχεδίων του. Την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί έδιναν τη δική τους μάχη στα νότια της Χερσονήσου. Μεταξύ 18 και 20 Ιουλίου, δύο μεραρχίες είχαν χάσει συνολικά 5.000 άνδρες στη μάχη για το Σεντλό. Οι γερμανικές απώλειες ήταν ακόμα χειρότερες. Η 352 μεραρχία ήταν ακόμα σε δράση μετά την πεισματική υπεράσπιση της παραλίας Όμαχα. Αλλά μετά το Σεντλό, σχεδόν έπαψε να υφίσταται. Η 7η στρατιά των Γερμανών μετράει συνολικά 116.000 απώλειες. Από τις εφεδρίες έχουν έρθει μόνο 10.000 άνδρες. Το πρωί της 25ης Ιουλίου, οι Αμερικανοί θα κινηθούν δυτικά του Σεντλό μετά από σφόδρο βομβαρδισμό. Ο στρατηγός Μπάιαλάιν, που διοικούσε την Παντσαλέγα, αναφέρει πως μετά από μία ώρα δεν είχα καμία επικοινωνία με κανέναν, ακόμα και μέσω ασυρμάτου. Μέχρι το μεσημέρι δεν φαινόταν τίποτα, παρά σκόνη και καπνός. Τουλάχιστον το 70% των στρατευμάτων μου βρέθηκαν εκτός μάχης. Νεκροί, τραυματίες, τρελοί ή σε κατάσταση σοκ. Η επόμενη μέρα ξεκινάει ξανά με carpet bombing. Ο Κλούγκε, νέος διοικητής των δυνάμεων στη Δύση, υπενθύμησε στον Μπάιαλάιν ότι η γραμμή κατά μήκος του δρόμου Σεντ-Λοπεριέ πρέπει να κρατηθεί πάση θυσία. Αλλά η γραμμή είχε ήδη σπάσει. Είχε υποσχεθεί να στείλει ενισχύσεις σε ένα τάγμα αρμάτων μάχης των SS με 60 Tiger. Έφτασαν μόνο 5. Εκείνη τη νύχτα συγκέντρωσα τα απομεινάρια της μεραρχίας μου. Είχα συνολικά 14 tanks. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να υποχωρήσουμε. Η Παντσαλέγα ήταν κάποτε η καλύτερη και η πιο ισχυρή τεθωρακισμένη μεραρχία του γερμανικού στρατού. Ένας Γερμανός αξιωματικός γράφει: «Αντικρίσαμε την πιο φρικτή εικόνα του πολέμου. Ο εχθρός είχε κυριολεκτικά κομματιάσει τις τεθωρακισμένες μονάδες με βαριά όπλα. Τα οχήματα ήταν διαλυμένα και δίπλα τους, πάνω στο έδαφος ή ακόμα και πάνω στα δέντρα, βρίσκονταν τα μέλη των νεκρών συντρόφων μου. Όμως ο Χίτλερ είναι ανένδοτος. Το μέτωπο που καταραίει πρέπει να κρατηθεί και η κατάσταση να αντιστραφεί». Στις 15 Ιουλίου, ο Ρόμελ γράφει στον Χίτλερ: «Τα στρατεύματα μάχονται ηρωικά, αλλά ο άνισος αγώνας πλησιάζει στο τέλος του. Πρέπει να σας παρακαλέσω να βγάλετε τα κατάλληλα συμπεράσματα, χωρίς καθυστέρηση. Νιώθω καθήκον μου, ως αρχηγός της ομάδας στρατιών, να το δηλώσω ξεκάθαρα». «Του έδωσα την τελευταία του ευκαιρία», είπε ο Ρόμελ στο Σπάιντελ. «Αν δεν την πάρει, θα δράσουμε». Δύο ημέρες αργότερα, το απόγευμα της 17ης Ιουλίου, ενώ κατευθυνόταν στο αρχηγείο του, το αυτοκίνητο του χτυπήθηκε από συμμαχικά αεροσκάφη. Ο Ρόμελ τραυματίστηκε τόσο σοβαρά, που αρχικά πίστευαν ότι δεν θα επιζήσει. Αυτό ήταν μια καταστροφή για τους συνωμότες. Ο Σπάιντελ ορκίζεται πως ο Ρόμελ είχε πλέον αποφασίσει να κάνει το καθήκον του για να απαλλάξει τη Γερμανία από τον Χίτλερ μέσα στις επόμενες ημέρες. Τον Ιούλιο του 1944 έγινε η τελευταία προσπάθεια να ρίξουν τον Χίτλερ και το ναζιστικό καθεστώς. Όμως η βομβιστική επίθεση της 20ης Ιουλίου απέτυχε και ο Χίτλερ είχε επιζήσει για ακόμα μια φορά. Ήταν μια ακόμη από τις τουλάχιστον 42 απόπειρες εναντίον του.